Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος σαν βίντεο και ήρθε η ώρα για το βίντεο που όλοι περιμένατε. Σας έχω υποσχεθεί και πολύ καιρό από το πρώτο βίντεο παρουσίες που είχα κάνει για το ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο το έφερα πέρα μαζί μου εδώ στο συγκρού και είπα να κάνουμε μια μικρή βολτούλα. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισα όταν κάνω αυτό το βίντεο είναι ότι η μπαταρία του, για αυτό σας δείχνω την οθόνη, είναι σε μία μπάρα, οπότε θα κάνουμε λίγο ψηλοοικονομία. Γιατί θέλω να κάνω μεγαλύτερη βατά από αυτή που θα κάνουμε εδώ σε όλο το συγκρού. Εδώ θα πρέπει για να το δοκιμάσουμε μαζί και να σου πω και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά που τα μέλησα, τα θυμήθηκα για να σας τα πω στο προηγούμενο βίντεο που είχα γυρίσει αυτό με την παρουσίαση. Αν είδατε και το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, θα ξέρετε ότι θα κάναμε αυτή τη δοκιμή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το έχω φέρει εδώ, στο άλλο συγκρού. Είμαστε σε μια εντελώς αχανή έκταση μέσα στο άλλο. Δεν είμαστε εκεί εδώ που έχει πολύ κόσμο για να ενοχλούμε ή να μας ενοχλούν, να μας ενοχλεί εμάς ο κόσμος. Γιατί κάνουμε και τέτοια. Συνήθως εγώ προτιμώ να πηγαίνω κάπου που είμαι εντελώς μόνος μου. Και αυτό ήταν ένας από τους κύριους λόγους που όσοι με παρακολουθείτε από την αρχή, θα ξέρετε ότι αυτό το ποδήλατο το δοκίμασα για πρώτη φορά. Όχι εδώ στην Αθήνα, ούτε στο Συγκρού, ούτε πουθενά άλλο. Το δοκίμασα στο Λουτράκι. Όπου το φέρνω εδώ στην Αθήνα, αλλά μέχρι για περίπου ένα μήνα που το είχα στην Αθήνα, όταν μας το φέρανε για πρώτη φορά από το κατάστημα, το είχα παρατημένο στην αυλή. Και δεν το χρησιμοποίησα εδώ πέρα καθόλου. Δεν είχα καθόλου προεμπειρία από εδώ στην Αθήνα, πέρα από χτες που το δοκίμασα για πρώτη φορά. Που αυτή η πρώτη φορά ήταν λίγο καταστροφική. Διότι, όπως έπρεπε και εδώ, σας και στο προηγούμενο βίντεο, είχαμε ένα ατυχηματάκι. Ευτυχώς ξέφυγα με αυτή την δώρα στο χέρι μου. Ευτυχώς δηλαδή, τη φοράω και κράνος και θα μπορούσα να είχα στην ουσία, σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, θα σας έλεγα λίγο για το πώς προέκυψε αυτός ο τραυματισμός και θα σας το πω τώρα. Και μετά θα μπούμε λίγο στις γενικές λεπτομέρειες. Και θα σας δείξω και... βέβαια δεν ξέρω αν δεν μπορώ να βάλω την κάμερα κάπου καλά για να σας κάνω αυτό το βίντεο. Αλλά πιστεύω ότι... όσοι θυμάστε να το είχατε δει το βίντεο την αρχή, θα ξέρετε ότι είχα αγοράσει και μια θήκη ειδικά για κινητό και για μικροπράγματα, όπως είναι το κλειδί της μπαταρίας. Το οποίο βέβαια, αυτό με κάνει εγώ και παρθενεύομαι, είναι πώς γίνεται η μπαταρία. Το κλειδί της μπαταρίας, είναι αυτό εδώ, βλέπετε, μένει πάνω στην μπαταρία. Αν το βγάλεις το κλειδί από την μπαταρία, η μπαταρία σταματάει. Ακόμα και αν το έχεις ενεργοποιημένο και βγάλεις το κλειδί από την μπαταρία, ενώ πας να το δουλέψεις και έχεις την μπαταρία ανοιχτή και βγάλεις το κλειδί, ενώ η μπαταρία είναι ανοιχτή, η μπαταρία δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μόνο με το κλειδί. Έξυπνο, εντάξει βέβαια θα μου πεις, Άγγελε, εσύ έχεις εφεδρικό κλειδί, για αν τύχει τίποτα πήγε και σου χαθεί. Φυσικά και έχω, δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή, το έχω αφήσει σπίτι για λόγους ασφαλείας. Αν και είχα πάρει τότε σήμερα μαζί μου, όπως βλέπετε εδώ. Και πέτυχα, την είχα πάρει από το MacArthur Glen στη Λιθέα μας επίσκεψη εκεί τον Απρίλιο. Μου είχαμε κάνει και βιντεάκι σχετικό. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτός εδώ ο μικρός τραυματισμός. Γεννούσα χθες από το Μαρούσι, είχα έρθει εδώ πέρα να δοκιμάσω. Αυτό που είπε και η μητέρα μου όταν της τα έδειξε και είδε ότι έχω τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι, είπε και αυτό και το ψιλογελάσαμε όταν είπε αυτό, ότι τα έκανα πριν στο σπίτι. Μια γωνία πριν στο σπίτι. Ενώ σε όλη τη διάρκεια της βόλτας της χθεσινής, η βόλτα πήγε παραδεισένια. Πήγε άνετα, χωρίς προβλήματα. Δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα. Βέβαια θα μου πεις η πεταρία ήταν στο full. Τώρα έχει μείνει στη μία μπάρα. Επειδή χτες που το γύρισα είχε μείνει στις 3 μπάρες. Τώρα που το χρησιμοποίησα για να ανεβώ την ανηφόρα πέρα στο άλλο συγκρού, ήταν στις 3 μπάρες. Τώρα που το σταμάτησα εδώ για να κάνω το βίντεο, για να σας το δείξω, ήταν στη μία μπάρα. Γι' αυτό την έκλεισα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνουμε τη δοκιμή με την υποβοήθηση, διότι δεν έχει πολύ πατέρα και θέλω να τη χρησιμοποιήσω για όλη τη διάρκεια της βόλτας. Όπου χρειαστεί, παντού εδώ πέρα μέσα στο συγκρού ή κάπου στην Αθήνα, γιατί. Αν είσαι μια κατηφόρα, εκεί βολεύει να οδηγείς χωρίς την υποβοήθηση. Λοιπόν, είναι τράκαρα. Ευτυχώς όμως επειδή έπεσα με τα χέρια.
Σε αυτή τη στροφή, τώρα να σου πω από ακριβώς, είναι μια γωνία που πήγε αυτό στο σπίτι. Μετά είχε μια κάτι φόρα μικρή, που εκεί χρειάζεται να κάνει πετάλι. Έπεσα κάτω, έχασα τον έλεγχο της προστινής ρόδας. Να έχω ξαναπατήσει έτσι, γιατί πήγα να μπω στην στροφή με μεγάλη ταχύτητα. Πήγα να φρενάρω, έκανε spin, αυτό το με κογιά. Έχασα τον έλεγχο, έκανε αυτό έτσι, πήγε, δηλαδή, πίσω ρόδα, έκανε αυτό που λέμε oversteer. Η αντεστή λέγεται. Η oversteer. Μάλλον oversteer. Το έχω μάθει και από άλλο αυτοκίνητο. Αυτό λέμε drift. Έκανε drift. Δεν μπορούσα να το ελέγξω και να το φέρω πάλι ίσια. Έχασα την προστινή ρόδα και βουπ, έπεσα κάτω. Και πάλι καλά, φορούσα κράνησα. Γιατί είχα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είχα τραυματιστεί το κεφάλι που είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να αποκαλέσει αιμάτωμα, μπορεί να αποκαλέσει κεφαλικό επεισόδιο, ένα τραυματισμό στο κεφάλι. Πολλοί αθλητές την έχουν φάει με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, κατά τα αυτή την έχουν φάει με πιο ασυνομητόπιτα, έχουν μείνει και παράλληλη από ατυχήματα με ποδήλατα. Βέβαια, αυτή είναι πιο ρηκοκίνητη, εγώ δεν είμαι τόσο. Θα κάνω άλλο τύπου άσκηση με τα ποδήλατά του. Γιατί δεν κάνουν βόλτα, πάω εγώ και το δοκιμάζω και κάνω. Βολτούρα, θα κάνω κόλοπα, κολοτούμπε και τέτοια. Αυτό, να ξέρετε, δεν είναι για κολοτούμπε και τέτοια νούμερα. Είναι απλά για να μετακινηθεί. Αν είχα ανάγκη από το κολοτούμπε ή τέτοια, θα έπαιρνα ένα BMX, θα έπαιρνα ένα πιο απλό και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πάρω. Και ακόμα και το πράσινο που έχω, το κανονικό, που δεν είναι τυχό, δεν είναι τίποτα, το οποίο είναι παρατημένο στην αυλή εδώ και ένα χρόνο, έχω να ανακοινήσω ακριβώς ένα χρόνο, λόγω σχεσμένου λάστιχου, που δεν έχω μπει στη διαδικασία να το φουσκώσω, γιατί αφού έχω αυτό τώρα δεν μου χρειάζεται. Βέβαια είναι πιο εύκολο το άλλο γιατί αυτό έχει την υποβοήθηση και όταν κλείνει την υποβοήθηση ενώ είσαι πάνω και το λειτουργεί, μετά έχει ένα μικρό feedback πάνω η σέλα και το πετάλι και μετά χάνει λίγο τη δύναμη. Και φαίνεται πιο βαρύ, δεν μπορεί να το λειτουργεί καλά και δεν ξέρω τι παλέγοντα. Λοιπόν, σα είπα για τον τραυματισμό, εντάξει, θα φύγει, γιδωρά είναι, δεν θα μείνει για πάντα. Εκτός είχε φύγει και λίγο αματάκι και το έχει μείνει σημάδι, θα φύγει αυτό σύντομα. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο μια στιγμή πώς το ενεργοποιείς, για ποιον δεν ξέρει. Λοιπόν, έτσι ένα μικρό fun fact. Αυτό είναι, λέγεται MX25. Είναι πολύ οικονομικό. Τώρα είναι, όταν το πήραμε εμείς, έκανε 535 ευρώ. Όταν το πήραμε εμείς, πήραμε μόλις 15 ευρώ. Διαφορά ήταν αυτή. Τώρα είναι τώρα γύρω στα 440 κάτι ευρώ. Εντάξει, ακριβό. Αλλά και φθηνό ταυτόχρονα. Τώρα μπήκα και πώς το λες αυτό. Δεν ξέρω να είμαι αυτό που λες την ευθύνη και ακριβώς ταυτόχρονα. Δεν είναι ούτε φθηνό ούτε ακριβώς. Υπάρχουν κάτι άλλο που κάνουν και 1000 ευρώ και 2000 ευρώ. Καλά, με 2000 ευρώ παίρνει σκουτάρα και δεν παίρνει ποδήλατο. Και πάει λέγοντας. Με σύμφωνα και το κράνος. Σέβεται, matters. Αυτό το ξέρω από μικρό παιδί. Δεν μου το μάθαν τώρα το που το χρησιμοποιώ. Γιατί από την αρχή εγώ που έκανα βόλτα εδώ με τα οχήματα. Έχω και δεύτερο κράνος. Όποιον έχει δει τα περίπτερα μου βίντεο θα ξέρετε ότι έχω και δεύτερο κράνος. Έχω και ένα κράνος μηχανής. Το οποίο βέβαια τώρα πλέον δεν το χρησιμοποιώ καθόλου. Ήταν παραμένει στο πίσω πατάει. Και μην είστε έτσι εδώ ένα μικρό ρενέσα για το που είμαστε. Εδώ χτες είχα έρθει εδώ σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα εδώ και κάνω κολλιές. Τα τσέκανα και τώρα αλλά πρέπει να το αποδείξω από την κάμερα. Αλλιώς δεν μπορώ να τους κάνω. Anyway, τέλος πάντων. Πάμε τώρα να σας δείξω λίγο κάποια μικρά fun fact. Λοιπόν, η μπαταρία του είναι εδώ. Το κλειδί είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, το βάζω μέσα. Τώρα είναι ανενεργό. Έχει εδώ πέρα ένα σημαντάκι που λέει ignition. Είναι σημαίνει κίνηση. Το βλέπουμε και σε αυτοκίνητα. Σε όλα αυτά τα αποτέλεσμα που λειτουργούν με κλειδί, συνήθως όλα αυτά λειτουργούν με κλειδί. Πάντα ignition για να ξέρεις ότι το έχεις ενεργοποιήσει. Αλλιώς θα ήταν συνέχεια ενεργό και θα καταναλώνει την μπαταρία. Μέσα η μπαταρία δεν είναι ζεστή, είναι κρύα. Ενώ έκανα βαριά χρήση, γιατί χθες που έρθει εδώ είχα χρησιμοποιήσει την μπαταρία συνέχεια, την υποποίηση και πάει λέγοντας. Το βγάζω, είναι πολύ εύκολο να βγει και να μπει, δεν είναι τίποτα, είναι ένα δεύτερη υπόθεση. Λοιπόν, το βάζω μέσα, τώρα είναι κλειστό. Αν πάω να ανοίξω εδώ πέρα την οθόνη για να δείξω την μπαταρία και τα στατιστικά και το πόσο τρέχω και το πόσο χιλιόμετρα έχω κάνει, δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί στην ουσία η μπαταρία είναι κλειστή αυτή τη στιγμή.
Οπότε κοίτα τι κάνω τώρα, θα κάνω ένα κολπάκι. Τακ. Και το κλειδί έχει επιστραφεί στα δεξιά και πέρα του πάνω κομμάτι είναι εδώ που λέει Ignition. Τώρα πάω να ανοίξω την μπαταρία. Λοιπόν, πατάμε εδώ για και τι ώρα και η μπαταρία έχει ανοιχθεί. Να το δείξω από κοντά για να δείτε. Έτσι να το βλέπετε. Βλέπετε την οθόνη. Η οθόνη είναι ανοιχτή. Σημαίνει ότι η μπαταρία έχει μπει σε λειτουργία. Hey, δεν θα προσχόμουν, ήταν σε μία μπάρα. Λόγω δίνει στις 3. Πώς έγινε αυτό, δεν το ξέρω. Λοιπόν, τώρα την έχω ενεργοποιήσει. Αν ανεβώ πάνω, θα φύγει μπροστά. Έτσι που έπεσα και έκανα αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό είναι ολόκληρη τώρα, δεν είναι μικρός τραυματισμός. Ναι, το ξέρω, δεν είναι μικρός τραυματισμός, αλλά ό,τι και να κάνεις, είναι τραυματισμός. Βλέπετε εδώ, εδώ βλέπουμε το πόσο χιλιόμετρα έχω κάνει. KM, έχω κάνει 24, 0024. Πόσο ταυτόχρονα αυτό δεν το ξέρω. Εδώ δείχνει το πόσο, με πόσο πάω, τώρα δεν πάω με τίποτα, γιατί είναι 00. Δεν πάω καθόλου. Αφού δεν το κοινώ καν, οπότε δεν είναι σε τίποτα. Και εδώ πέρα είναι στις 3 μπάρες. Περίεργο, εγώ όταν είχα έρθει εδώ και ενεργοποιήσει το βίντεο και αφήνει και να το βγάλω για να το δείξω, ήταν στην μια μπάρα. Φαίνεται, αυτό κάνω για τα κινητά, το έχω πατήσει. Όταν δηλαδή, το αφήνει συνήθω ενεργό για πολλή ώρα, είναι μια μπαταρία παίρνει λίγε μπάρε. Τώρα με τρόπο πάνω να το ενεργοποιήσω και να κάνω τα πρώτα βήματα, μπορεί από εδώ μέχρι εκεί, εδώ μπροστά, σα δείχνω, μπορεί να πάει και στη μια μπάρα κατευθείαν. Στην ουσία αυτό δεν είναι τίποτα, είναι ψευτοφορτισμένη. Πες το και έτσι. Λοιπόν, τώρα ρισκάρω να πάω με το βίντεο και να κάνω και την υποβοήθηση γιατί όπως σας έχω πει πάει σαν διάολος. Βέβαια, εδώ δεν είναι και το κατάλληλο μέρος γιατί εδώ έχει χώματα, έχει χαλί και έχει χλαδιά, έχει πρόκες. Πρόκες δεν έχω δει, αλλά μπορεί να έχει και πιο επικίνδυνα. Ή να κάνουμε άλλη φορά τη βόλτα και απλά τώρα να σας πω και άλλα πράγματα που έχω πατήσει από τη χρήση. Πάντως, δείτε εδώ, έτσι μερικά στατιστικά, μετά μπροστά έχει και κάλυμα για την μπροστά λόδα. Πέρα ζητές με την τούπα που έφαγα, δεν, το άρασικο είναι ακόμα σε πολύ καλή πολύ κατάσταση. Όταν το φέρανε από το λουτράκι εδώ, γιατί όπως έχετε σαφώς σας είχα πει, αυτό το ποδήλατο το είχα στο λουτράκι και όχι εδώ. Τα λάστιχα είχαν λίγο ψυχοχάσει αέρα. Και μετά εμείς πήραμε μια τρόμπα, την πέντε την έχω μαζί μου, γιατί το μυζαγιαπέ με την έγκριση, αν σου χάσει τίποτα, αν σου τρυπήσει, χάσει αέρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Είπαν ότι τα φρένα εδώ πέρα είναι Shimano, όπως σε μάνα είχα κατασκευάσει πολλά φρένα για ποδήλατα. Και το δισκόφαινο είναι Shimano και τα τακάκια είναι Shimano και τα κέντρε μπροστά και τι πισωρόδε. Είτε εδώ, λοιπόν, αυτό, λοιπόν, πατάω τώρα εδώ, βλέπετε. Μπράβο. Έχω και το κουδουνάκι εδώ πέρα, από το τζάμπο. Βλέπετε εδώ, πατάω το μπροστά φρένο. Βλέπετε εδώ, το φρένο κουνιέται. Σημαίνει ότι λειτουργεί. Αν πατήσω το πίσω, λειτουργεί και το πίσω. Κοίτα και μπροστά και η πίσω ρόδα έχει κάτι διακαλύματα. Λειτουργεί έτσι για να προστατεύει τη ρόδα από τίποτα ατυχήματα με υψηλή ταχύτητα. Ευτυχώς όμως που μπορεί το αυτοκίνητο να προκατέσει, να μπήκα με μεγάλη φόρα στην στροφή, αλλά προλάβα και φρέναρα. Αρκετά ώστε να μην. Θα τραυματιστώ άσχημα. Να σε προσοχέ. Περίεργος, με τα ποδήλατα έχω βάλει τόσες τούμπες στη ζωή μου μέχρι τώρα, από μικρός μέχρι και τώρα. Πήγε και χτες που έφαγα την τούμπα την και έκανε τώρα. Και παραδόσεις δεν έχω σπάσει ποτέ τίποτα. Ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε κεφάλι, ούτε ώμους, ούτε πλάτες, ούτε σπόνδυλους, ούτε βετεμπράι όπως θα λένε αυτά. Τίποτα απολύτως. Έχω μείνει με όλα μου τα όργανα του σώματός μου στη θέση τους. Δύο πόδια, δύο χέρια, κεφάλι, όργανα και παλέγοντας. Ξέρετε ότι αν ένα χοντό ατύχημα μπορεί να μείνει ανάπηρος και να έχει πρόβλημα μετά. Πάμε και πίσω. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει εάν το σβήνω. Βλέπετε τώρα, έβγα το κλειδί, έδωσε την μπαταρία και η οθόνη έβησε από μόνη της. Δεν θα πατήσω το κουμπί. Λοιπόν, μιας και λίγα την ευκαιρία για να σου το δείξω από άλλη φορά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ την οθόνη. Εδώ έχει 4 κουμπιά. Αυτό εδώ πέρα λέει S+, δυναμώνει την υποβοήθηση. Εδώ λέγεται S-, αυτό μειώνει την υποβοήθηση. Εδώ πέρα αν το ανοίγεις. Βέβαια, αν βάλεις τώρα είδατε, έβαλα το κλειδί μέσα. Την είχα ανοιχτή, έβαλα το κλειδί και η οθόνη έγινε από μόνη της. Χωρίς να απαντήσω εγώ τίποτα.
που εδώ πέρα, αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Με την αλήθεια, το χρησιμοποιώ εδώ για μία μέρα, full μέρα. Αυτό μάλλον ελέγχει λίγο τα χιλιόμετρα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν το έχω δει. Αν έπρεπε να το γνωρίζω, αλλά τώρα εγώ δεν το γνωρίζω. Anyway, τέλος πάντων. Έχω βάλει και καθρέφτη, ο οποίος βέβαια δεν είναι σταθερός. Πέφτει συνέχεια γιατί δεν είναι καλά βιδωμένος. Πρέπει να βιδωθεί με Allen και τέτοια. Έχω και φορτάκι εδώ, το οποίο τώρα για να το χρησιμοποιήσω δεν έχει νόημα γιατί στην ουσία θα. Δεν... Αυτό είναι και το βράδυ, δεν είναι το... για τώρα. Έχω και κουδουνάκι. Είδε. Καλά, βέβαια όλοι με βλέπουνε. Γιατί αυτό είναι και ογκώδες. Αλλά είναι πολύ λεπτά. Μπήκε αυτό που έχω στο λουτράκι, το μπλε που σα έχω δει και στα πρώτερα βλογάκια. Πώς το είχαμε κάνει και βόλτες μαζί, spinning και drifting και αυτά που είχαμε κάνει πριν από 3 χρόνια που είχα στις αρχές του καναλιού μου. Εδώ πέρα να έχει ένα κομμάτι της ανάρτησης, το οποίο είναι πολύ δυνατό. Χτες φορά την τούπα παραδόσεως δεν έχει φύγει η ανάρτηση. Λοιπόν, τα πίσω φαίνεται είναι Shimano και Sprackle εδώ πέρα, είστε ότι είναι Sprackle. Πάντως τα Shimano είναι πολύ καλά φρένα, γιατί και το άλλο που δηλαδή έχω στο... το λουτράκι το μπλε, που σου έχω δείξει που είχαμε κάνει το spinning drifting, αυτό είχε φαίνα Shimano και ήταν πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό το ποδήλατο έχω να το χρησιμοποιήσω 2 χρόνια, αυτό που έχω στο λουτράκι το μπλε που είχαμε κάνει και τα πρώτα βιντεάκια, και έχω χάσει αέρα. Και προχτές είχα πάει τρόμπα για πρώτη φορά, καλή τρόμπα. Γιατί αυτή που είχα στο λουτράκι που ήταν από το τρόμπα, ενώ αυτή που έχω πάει τώρα, από τον τζάμπο, ήταν χειρός που κάνει αυτό μπροστά πίσω. Ενώ η άλλη τρόπο που είχαμε, που είχαμε χρησιμοποιήσει να το φουσκώσουμε την πρώτη φορά που το φέραμε στην Αθήνα, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, ήταν ποδοτρόμπα. Η οποία όμως δεν λειτουργούσε και ήταν φαγωμένη. Οπότε τα άλλα είχαν χάσει αέρα ξανά, γιατί τα βγάλαμε για να βάλουμε την τρόμπα. Και τα άλλα είχαν χάσει αέρα. Και πήγα εγώ στον τζάμπο και πήρα μια χειρός. Και κάναμε τη δουλειά, έγινε κυριλέ. Λοιπόν, παραδόξως, ενώ στο προηγούμενο βίντεο, στο τελευταίο βίντεο review που σας έκανε γι' αυτό, σας είχα πει δεν είχε μπιζοφός, τελικά έχει και φέρει και πολύ καλά μάλιστα. Έχει και πλάινα στις ρόδες, έχει εδώ πέρα ένα μαντάκι που το αποκαλώ εγώ, έτσι από κάτι καλλιές, μαντάκι. Λοιπόν, η αλυσίδα, λοιπόν, αυτό έχει 6 ταχύτητες, έχω χρησιμοποιεί μόνο τη μία, την πρώτη, που είναι οι ανηφόρες, ενώ. Ξέρετε, όταν πας σε μια κατηφόρα και θες να πας γρήγορα, για μην πιστεύω εγώ δεν θα πάω γρήγορα, για να μην μου αρέσει ένα ατύχημα, χρησιμοποιείς τη μεγαλύτερη ταχύτητα, την 6η ή την 5η, όποια θες. Για να πας όσο πιο γρήγορα μπορείς. Τώρα εγώ γρήγορα δεν θέλω να πάω, θέλω να πάω όσο πιο αργά γίνεται, για να μην αποκαλέσω κανένα ατύχημα. Χτες που το λειτουργήσα, πήγα από εκεί. Και βγήκα μέσα στο δάσος, στο υπόλοιπο. Δηλαδή τώρα χρειαστεί φόρτιση. Τώρα γι' αυτό δεν θα σας πω κάνω βόλτα, γιατί θέλω να κρατήσω την μπαταρία για το τέλος. Για να φύγω από εδώ. Απλά τώρα θα σας κάνω πέρα το review. Τώρα εδώ πέρα δεν είναι και το κάτι μέρος να κάνουμε βόλτα με αυτό. Δηλαδή είναι καλό γιατί είναι πολύ άγιο και δεν έχει κόσμο και δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει μηχανάκια, δεν έχει τέτοια. Αυτό ναι, είναι καλό. Αλλά έχει πολλές λακκούβες, έχει πολλά χαλίκια, έχει πολλά κορμούς, δέντρων, έχει πεταλαδάκια, έχει πρόκειες, δεν ξέρω τι. Και το να οδηγάω και να κρατάω και την κάμερα και για να μπορέσω να μπω και να σας το δείξω θα είναι ιστορία ολόκληρη. Ενώ αν θυμάστε και με το πράσινο που σας είχα κάνει πέρσι, ένα-δύο-τρία βιντεάκια που σας είχα κάνει με το πράσινο που έχω στο σπίτι, που είχαμε κάνει. Πήγαμε στο ΆΚΑ και χτες είχα πάει στο ΆΚΑ με αυτό. Με μια φόρτιση έγιναν όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, να σου πω αυτό. Είναι, αν βλέπετε, αυτό που σας έλεγα. Και οι ταχύτητες εδώ, να σας το δείξω έτσι από κοντά, εδώ πέρα λέει Shimano. Shimano είναι αισθητική εταιρεία. Έχω λειτουργήσει φέρνα Shimano συνέχεια. Και αυτό εδώ, και αυτό που έχω στο λουτάκι, αλλά και αυτό που έχω εδώ, το πράσινο που σου έχω δείξει στα βίντεο, το έχω. Είναι Shimano. Γιατί τα φαίνανε είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, να σου πω και μην το ξεχάσω, ότι εδώ πέρα πίσω βλέπετε ότι έχει και μια μικρή σχάρα. Βλέπετε εδώ.
Εδώ έχει καλαθάκι. Θα μπορούσα να βάζω πέρα την κάμερα για να τη δίνω με ζελοτέιπ, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν έχει καθόλου νόημα. Θα φαίνομαι εγώ και όχι το περιβάλλον του γύρω. Λοιπόν, τώρα το βίντεο πήγε 20 λεπτά και δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε βόλτα. Θα μπορούσα να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε. Φυσικά η αλήθεια είναι ότι ήρθα για αυτό το σκοπό, για να σου κάνω βόλτα. Αλλά τώρα ο χρόνος δεν μας φτάνει. Τώρα έχουμε 6 λεπτά μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί θα πρέπει να φτάσω 26 λεπτά. Ας γιατί το. Ο χρόνος πίζει το γιαγιά μου, γιατί το έχω δώσει εδώ. Μπέτε. Λοιπόν, anyway. Όπα, και άγγι κοίτα εδώ. Με την τούμπα χτες έφυγε και μπροστά το φως. Έχει και μπροστά φως. Αλλά τώρα με την τούμπα χτες έφυγε. Βέβαια το να το επικρέμεται είναι και το καλύτερο, γιατί μπορεί να μπλεδευτεί μέσα στο σύστημα φρένων και το τυλόδα για να αποκαλύψει το πρόβλημα. Το καλό είναι ότι παρά με την τούμπα τη χθεσινή δεν έπαθε καθόλου ζημιά. Έπαθε, είναι αυτοβλοκυγό σαν τα φρένα. Λοιπόν, τώρα μια και έχουμε λίγο χρόνο για να σας δείξω και. Τι κάνουμε τώρα. Τι θα κάνω τώρα για να, έτσι, να σας το δείξω και αυτό. Το θεωρώ σημαντικό. Λοιπόν, δεν το θα κάνω ένα μαγικό. Έλα. Περίμενε. Γιατί δεν το υπολόγισα. Να το. Λοιπόν, δεν τι έκανα. Ανέβασα τη σέλα. Γιατί στην ουσία η μπαταρία. Βγαίνει από εδώ. Τώρα δεν τη βγάζω γιατί θα είναι ολόκληρη διαδικασία μετά για να την βάλω. Προχτές που το ενεργοποίησαμε με τη μητέρα μου και βάλαμε την μπαταρία και τη βγάλαμε. Το να τη βάλουμε ήταν ολόκληρη υπόθεση. Έχει. Δεν φορτίζει οποιαδήποτε φορτιστή, έχει δικό του. Έχει ειδική μπαταρία. Η μπαταρία είναι ειδική, δεν φορτίζει. Δεν μπορεί να βάλει ένα φορτιστή κινητού που έχει για να το φορτίσει. Έχει δικό του φορτιστή, δικά του μπρίζα, δικό του βίσμα. Και μπαίνει σε οποιαδήποτε μπρίζα εξωτερική του σπιτιού. Θα να βάλω πάλι θέλω να πίσω. Λοιπόν, την έδεσα. Βλέπετε εδώ, την έδεσα. Άσε να το ξαναδείτε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ, βουπ. Πάλι ένα, εδώ, βουπ. Το βάλαμε. Λοιπόν, πάμε να. Μια και το σας το έδειξα προηγουμένως, να σας το δείξω και τώρα έτσι μια στα γρήγορα για να δείτε τι εννοώ με το νότι, πώς το ενεργοποιείς. Γιατί μπορεί και εσείς να έχετε να δείτε και να το βλέπετε για πρώτη φορά και να μην μπορείτε και να νομίζετε πώς να το. Όσο πει και να δείτε, δεν ανοίγει η μπαταρία γιατί λειτουργεί η υποβοήθηση. Να ξέρετε, μαγείο ότι για να λειτουργήσει πρέπει να έχει μέσα το κλειδί. Το ξαναλέω, πρέπει να έχει μέσα το κλειδί. Αν δεν βάζει το κλειδί, η μπαταρία είναι άχρηστη. Σας το είχα και προηγουμένως. Λοιπόν, βάζω εδώ. Λοιπόν, μέσα. Βάζω μέσα. Εδώ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Να το δείξω, λοιπόν, εδώ κλείνει. Εδώ ανοίγει. Και τώρα πατάω μια στιγμή εδώ το κουμπί. Θέλει και λίγο πάτημα, δεν είναι δηλαδή να κάνεις αυτό και να ανοίξει. Θέλει λίγο πάτημα, λίγο ζόρισμα το κουμπί για να πατηθεί. Και τώρα λέει πέρα έχει μείνει σε 24 τα χιλιόμετρα που έχω κάνει. Η ταχύτητα είναι ώρα είναι 0, δεν το κοινώ και η μπαταρία είναι στις 3 μπάρες. Λοιπόν, μάγκες, νομίζω σας κάλυψα. Δεν χρειάζεται να το ξαναδείξω σε review για να το παρουσιάσω. Το παρουσίασα όσο καλύτερα μπορούσα. Σας είπα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να το λειτουργήσετε. Σας έδειξα και ένα μικρό fun fact. Λοιπόν, μάγκες, εάν το έχετε στην κατοχή σας, είναι πραγματικά σε αυτή την τιμή που το πήραμε εμείς. Βέβαια, εμείς το πήραμε με επιδότηση, δεν το πήραμε με αμερικανική του τιμή. Το πήραμε μόλις 15 ευρώ. Με ρωτάνε πολλοί φίλοι και μου λένε πώς το πήρε 15 ευρώ. Και το πήρα, παιδιά, τα αποτελέσματα ήταν ασαμαία. Πραγματικά τα αποτελέσματα. Βοηθιά φαίνεται. Βλέπετε το γήπεδο εκεί πέρα στην ευθεία. Εκεί το φέρα εδώ χτες με την υποβοήθηση και έκανα φωλιές. Εδώ πέρα και να φας τούμπα. Εδώ διορθώνεται, γιατί δεν πας καθόλου γρήγορα. Είναι εδώ, όπου έπρεπε τα παιδάκια που κάνουν γύρους. Και εγώ αυτό έκανα. Κάνα γύρους, πέρα δόθε. Μετά θα δω, έκανα μερικές σκογές έτσι διφτάρισμα και μετά πήγα από εκεί. Εκεί έχει δρόμο, έχει χώματα, αλλά τώρα να πάω από εκεί πάλι θα μπορεί να γίνει καμιά ζημιά.
Παλιά σας ξαναλέω, δεν θα κάνουμε βόλτα με το βίντεο εδώ στο Άσο, γιατί δεν είναι πολύ επικίνδυνο να κάνω με την κάμερα. Γιατί εδώ θα πηγαίνω γρήγορα. Ενώ στους δρόμους θα πηγαίνω πολύ σιγά. Σε καράκια που λέμε σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το μπορούσα να το κάνω βίντεο βόλτας, αλλά τελικά μου βγήκε βίντεο παρουσίασης. Αλλά πιστεύω να σας κάλυψα. Με όλα αυτά που σας είπα, μου χρειάζεται να το κλείσω αυτό για να μην είναι λειτουργεί τάμπα. Γιατί και από μένα είναι χτύπα. Ναι, βλέπετε εδώ, μου έλεγε στιγμή που λέει off, που σημαίνει ότι η οθόνη έκλεισε. Όταν το έδειξα πριν από ένα χρόνο στο λουτράκι, δεν το παρουσίασα καν. Στο φεδακί βαρβάτο κάτι πιθανότητα για το πήγαμε βόλτα. Λέει βέβαια εκεί στο λουτράκι είναι πιο ασφαλής η δρόμη, βέβαια εκεί έχει και κάτι φόρες. Η δρόμη είναι εντελώς άδικη και μπορείς να κάνεις στη διολεξία ό,τι θέλεις. Βέβαια πάντα με όριο, όχι αυτό που λέω εγώ καλά και σε λύκια. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, εδώ πέρα με το ηλεκτρικό μας όχημα. Τώρα σε επόμενο βίντεο θα το κυκλοφορήσουμε. Όχι εδώ όπως σας είπα στο στοιχείο, αλλά στους δρόμους της Αθήνας. Όχι στο κέντρο, γιατί στο κέντρο είναι πολύ επικίνδυνη η υποβοήθηση, όπως σας το λέω. Είναι για να κάνει διαδρομές, αλλά δεν είναι για πολλά πολλά. Για να μπες με ταχύτητες, έτσι γιατί πάρισα και εγώ όταν μπήκα με ταχύτητες στη τροφή και έκανα αυτό εδώ το δραματισμό. Καλά, αυτό θα φύγει, δεν είναι μόνιμο. Τώρα είναι, με το καιρό θα φύγει τέλος. Θα επανέλθει πάλι σε ίσια του. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Πέρα με το συγκρίνω με το ιδιωτικό μας όχημα. Και να μην μείνετε σε ένα... Δεν ξέρω θα είναι το επόμενο βίντεο που θα σας το δείξω να το κάνουμε βόλτα, αλλά θα το δείξουμε σύντομα. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Από όλους την κρίκη και με τον Άγγελο, γεια σας.